πρώτη με τοπική σύγκρουση στη Λότζια Νιν και πρώην Αντιδημάρχου Οικονομικών, με αφορμή έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη, που αφορά χρέη προ τον οργανισμό για μελέτε που σχετίζονται με την ανάπλαση στον Καράβολα, αλλά και εργασίε στο Δήμο Τεμένου. Το χρέο ύψου 700.000 ευρώ άναψε φωτιέ με τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό να πέφτει από τα σύννεφα και να αφήνει εχμέ για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αποτελεί έλλειψη ενημέρωση και σεβασμού στη νέα Δημοτική Αρχή να πληροφορείται με επίσημο έγγραφο από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για ένα χρέος του 2004 περίπου 700.000 ευρώ που αφορά στην ανάπλαση της περιοχής Καράβολα και σε έργα στον Προφήτη Λία. Οι δηλώσει του Γιώργου Καραντινού, που περιέγραφαν επί τη ουσία την άγνοια τη Νέα Δημοτική Αρχή, άναψαν φωτιέ με τον πρώην Αντιδήμαρχο Οικονομικών να εκφράζει την έντονη αντίδρασή του και με την υπόθεση όπως φαίνεται να εξελίσσεται σε ατόπιμα από πλευράς του νύνα δημάρχου, καθώς όπως εξήγησε ο κύριος Αγαπάκης υπήρξε ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου πριν από έναν μήνα. Λέω ότι οι αστραπές και οι βροντές είναι τώρα καλοκαίρι και θα έπρεπε κατά την άποψή μας να είχε ενημερωθεί από τα στοιχεία τα οποία εδώ και πάνω από ένα μήνα έχουμε δώσει μέσα σε φλασάκι ηλεκτρονικά και θα έβλεπε ότι η οφειλή αυτή όντως υπήρχε. Και όμως σε καμία περίπτωση δεν ενημερώθηκε τώρα η Δημοτική Αρχή για αυτήν την οφειλή. Θα έπρεπε να τη γνωρίζει. Δεύτερον, η οφειλή αυτή θα είχε εκαθαριστεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκαθαρίσαμε πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσε να γίνει γιατί βάσει του νόμου εκκρεμωδική. Και από τη στιγμή που εκκρεμωδική δεν μπορούσε να εκαθαριστεί. Παράλληλα, ο κ. Καλαντινό τόνισε πω πρόθεση τη νέα Δημοτική Αρχή είναι να διερευνεί στην υπόθεση. Ενώ εάν υποχρεούται ο Δήμο να πληρώσει αυτά τα χρήματα, θα το πράξει. Είναι επίσημο έγγραφο πρωτοκολλημένο. Είμαστε στη φάση ε, που θα διερευνήσουμε ε, το ποσό το οποίο αναγράφεται. Ο Δήμος Ιρακλείου έχει συνέχεια. Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το καταβάλλουμε, θα το καταβάλλουμε. Απλώς Εμένω στη δήλωση την αρχική. Ο καθένα βγάζει τα συμπεράσματά του. Σα ευχαριστώ. Πρόκειται για υποθέσει που εκκρεμούν στα δικαστήρια, απαντά ο κύριο Αγαπάκη, ο οποίο στέλνει το δικό του μήνυμα προ τον κύριο Καραντινό. Λέω λοιπόν στον κύριο Καραντινό να ασχοληθεί με τα προβλήματα, με τη λύση του και σε καμία περίπτωση ε, εμείς δεν δείχνουμε έλλειψη σεβασμού. Θα έλεγα το αντίθετο. Είναι εντελώς αντιδεοντολογικό και απρεπές αυτό το οποίο έγινε σήμερα από τον πρώην συνάδελφό μου. Εάν αυτά τα στοιχεία είχαν αναλυθεί και είχαν διαβαστεί, θα έβλεπαν ότι υπάρχει αυτή η ανεξόφλητη οφειλή.